Ένα νόμο να επιστραφούν τα λεφτά. Συντάξεις κόπηκαν. Συντάξεις κόπηκαν, συντάξεις από την λόγω μνημονιακών πολιτικών. Από τη μελέτη και μην πάτε και πάλι αλλού, κύριε Στρατούλη. Από τη μελέτη κόπηκαν. Και αξιοποιήσατε τη μελέτη στα επιχειρήματά σας. Ποια επιχειρήματα, η μελέτη δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Θα σας πω η μελέτη θα βγει τον Ιούνιο, κύριε Στρατούλη. Όχι, τι λέτε τώρα. Βγήκε πρώτη δόση το 2012 και δεύτερη δόση θα βγει τον Ιούνιο, κύριε Βρούτσι. Τα έχουμε μελετήσει αυτά. Τι λέτε τώρα, κύριε Βρούτσι, ξέρετε τι λέει η μελέτη. Γιατί την κάναν. Γιατί τη στήσαν αυτή τη μελέτη, κυρίως για τις μνημονιακές χώρες. Για να πούν. Και θα σας το πω. Και είναι το άρθρο. Τώρα καταλαβαίνω καλά ότι εδώ υπάρχει πολιτική αντιδικία για μια πολιτική μελέτη που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει γίνει το πρώτο μέρος, έχει γίνει το 2012 και γίνεται δεύτερη τώρα το 2014 που θα δοθεί στη δημοσιότητα. Είναι σε δύο δόσεις να το ρωτήσετε. Άρα η μελέτη, δύο λεπτά. Η μελέτη που επί ημερών μου έγινε, κύριε Στρατούλη, έχει εκδοθεί. Όχι. Ναι, αλλά πάντα επικαλούσασταν. Ξέρετε πότε έγινε. Το 2014 και πάντα... θα βγει το 2015. Ναι, μα σα το είπα, έγιναν δύο. Μία... Έχει ερώτηση, κύριε Στρατούλα, κρίσιμο. Γιατί και εγώ με κοιτάω, όχι, μία ερώτηση. Μειώθηκαν συντάξεις από τη μελέτη που θα βγει τον Ιούνιο. Ακούστε. Η μελέτη έγινε. Η πρώτη φάση τα όρια ηλικίας. Μα ακούστε να δεν σας είναι πω. Πρώτη φάση, είναι άλλη μελέτη εκείνη. Ακούστε, επειδή εγώ μιλάω πολιτικά. Εσείς τις μειώσεις της συντάξης και τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τις έκανε η Τρόικα με την κυβέρνησή σας και τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Απλά επικαλούσασταν διάφορες μελέτες για να δώσετε ένα επικοινωνιακό επίχρησμα. Αλλά αφήστε να πω αυτό που θέλω. Η υποχρέωση για να βγει μια τέτοια μελέτη που δεν είναι αναλογιστική μελέτη, εξήγησα τι είναι, έγινε με το άρθρο 11 του νόμου 3863 του 2010 και στήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα με τέτοιο τρόπο, δηλαδή υποχρέωση ουσιαστικά την Εθνική Αναλογιστική μας Αρχή να τις κάνει, η οποία να συνδέει από μόνο συνταξιοδοτικές δαπάνες με ΑΕΚ. Ξέρετε τίποτα. Γιατί. Μα αφήστε να το πω να τα ακούσω. Θα κάνετε καινούργια μελέτη. Πέστε μου, είναι κρίσιμο. Θα κάνετε καινούργια μελέτη. Ακούστε. Θα κάνουμε και ό,τι χρειαστεί. Θα κάνουμε. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή δεν αυτό που είναι δυνατό, κύριε Χατζηνικολάου, να μην αφήνει να απαντήσω. Είναι εθνικά επικίνδυνο. Γιατί? Και θα εξηγήσω. Γιατί το λέω. Διότι το λέω. Είναι εθνικά επικίνδυνο. Μα δεν εξήγησα τι έχουν κάνει. Θέλω να πω, κύριε Στρατούλη, το εθνικά επικίνδυνο και θα πείτε μετά. Η αναλογιστική μελέτη, κύριε Χατζηνικολάου, που έγινε και δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, γνωρίζω όμως τα στοιχεία ως υπουργός, τα είχα ανακοινώσει και στη Βουλή, ήταν πολύ θετικά για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Κρίθηκε εάν η Ελλάδα στο ασφαλιστικό σύστημα υπερβεί τη δαπάνη του 2009 κατά 2,5 μονάδες. Και αποδείχθηκε ότι μέχρι το 2060 δεν επηρεάζεται το ασφαλιστικό, είμαστε κάτω από το 16%. Το κρίσιμο κρίκο, 13,5% ήταν το 2009, 16%. Άρα. Είναι μια πετυχημένη μελέτη, η οποία θα δει το φως της δημοσιότητας τον Ιούνιο. Δεν επηρεάζει τις συντάξεις, ούτε τα χρόνια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ποιο είναι το επικίνδυνο τώρα? Σήμερα, με την εξέλιξη των δημοσιονομικών που εμφανίζονται από το 2015, κύριε Στρατούλη, θέλω να με κοιτάξετε, κύριε Στρατούλη. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να είστε προσεκτικοί, όχι όλα στο κομματικό συμφέρον. Εάν ανοίξετε θέμα καινούργιας μελέτης, που ήδη έχει εγκριθεί όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, τότε θα μπουν ως μακροοικονομικές υποθέσεις τα νέα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Και τότε θα οδηγήσετε σε περιπέτεια όλη τη χώρα και το ασφαλιστικό. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί. Αυτό το επιχείρημα το ακούτε πρώτη φορά δημόσια από μένα. Με αναγκάζατε να το πω και δημόσια σε τι περιπέτεια βάζετε την Ελλάδα. Ωραία. Βάζω μία ανωτελεία και προσθέτω μόνο το εξής. Πριν τρεις μέρες, αποκάλυψη Καθημερινή, το απόρριτο έγγραφο προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και προς τον κύριο Στρατούλη, που λέει ότι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι μια ανεξάρτητη αρχή και κινείται μέσα στα στάνταρ, στα διεθνή. Δεν έκανε τίποτα πέρα από αυτό που γίνεται και στις 28 χώρες. Λοιπόν, ωραία λοιπόν να πω και εγώ τώρα, γιατί αφού ανοίξανε τα χαρτιά για το συγκεκριμένο ζήτημα, να πούμε, ξέρετε ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, κύριε Βρούτσι, το πιο επικίνδυνο. Ότι η εντολή που δόθηκε, οι κατευθύνσεις που δόθηκαν και το ρυθματολόγιο από την Ευρωπαϊκή Ομάδα που έχει σχηματιστεί, που είχε μόνο αυτά τα δεδομένα, καταλήγει στην εξής παραδοχή. Ότι η Ελλάδα το 2060 στη χώρα μας η συνταξιοδοτική δαπάνη θα έχει αυξηθεί μόνο κατά 2,5% του ΑΕΠ. Αυτό λέει. Και όλη η μελέτη που έγινε, που δεν είναι αναλογιστική μελέτη, γιατί η αναλογιστική μελέτη έπρεπε να παίρνει υπόψη καλύψαμε και την απόδοση της περιουσίας, είναι μια άλλη μελέτη. Το καλύψαμε το 2,5%. Ακούστε το. Η χώρα ξεπέρασε το σκόπελο. Μα το 2,5% το ξεπεράσαμε, κύριε Στρατούλη. Θα σας πω τώρα τι ξεπέρασε η χώρα. Αυτό έπρεπε να είναι σημαία διαπραγμάτευσης για εσάς, κύριε Στρατούλη. Αν λοιπόν αποδέχεστε ότι θα αυξηθούν με βάση
και αυτή τη μελέτη που δεν είναι αναλογιστική, αλλά είναι μια άλλου τύπου μελέτη, ότι θα αυξηθούν μόνο 2,5%, αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίρνουν ούτε ένα ευρώ οι συνταξιούχοι. Γιατί οι συνταξιούχοι μέχρι το 2060 θα είναι κατά 70% περισσότερο από σήμερα. Και εσείς μας λέτε ότι θα αυξηθούν μόνο κατά 2,5%. Κάντε λάθος. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό δικαιολογεί τις πολιτικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό δικαιολογεί τις πολιτικές υποθέσεις. Έχουν μέσα, κύριε Σαρατούλη, με αυτό... μείωση της ενεργείας, αύξηση του ΑΕΠ, κάτι το οποίο αρχίζει να αντιστρέφεται ήδη θέλω, με τις πρώτες μελέτες. Λοιπόν, γι' αυτό είναι επικίνδυνο, κύριε Σαρατούλη. Με βάση αυτό το σκεπτικό και με βάση το άρθρο 11 του νόμου 3863 του 2010 ναι, που ψηφίσατε και λέει ότι η δημόσια δαπάνη για το ασφαλιστικό δεν θα ξεπερνάει το 2% παραπάνω το 2060, του 9, με αυτό το σκεπτικό 9, οδηγηθήκατε ναι, να σφαγιάσετε τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, κατά 25% ως 50%. Και το έχει υποστεί στην τσέπη του, στο τραπέζι του, στο φαγητό του, στο χατζηδίκι για το εγγονικό συντάξιο. Έχουν σφαγιαστεί οι συντάξεις. Τα σφαγιάσματα, έχουν σφαγιαστεί οι συντάξεις. Μα εδώ θα γίνει το σφαγιάσμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Τώρα για να καταλάβω. Έχουν σφαγιαστεί οι συντάξεις. Τι θα πει αριστερή ή δεξιά φρασιολογία. Πιστεύετε ειλικρινά ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται αν θα το πείτε με αριστερό ή με δεξιό τρόπο ότι οι συντάξεις τους έχουν διαλυθεί. Μα έχουν διαλυθεί έχει οι συντάξεις. Έχει την αξία του κύριε Χατζηνικολάου. Έχουν διαλυθεί. Ποιο έχει την, κυβέρνηση... αξία του. Έχουμε την κυβέρνηση απέναντί μας. Ότι δεν έχουν μία στο πορτοφόλι. Ότι οδηγεί νέα διεξοδό. Όχι αν είναι αριστερό ή δεξιό ο τρόπος με τον οποίο το λέμε. Αυτό λοιπόν, είναι το θέμα μας. Εγώ κύριε Χατζηνικολάου διαφωνώ, διότι σήμερα έχουμε την κυβέρνηση απέναντί μας. Ωραία, ας φάνε αδιέξοδο... δεξιά ή αριστερή ιδεολογία. Αυτή τη στιγμή οδηγεί σε αδιέξοδο το ασφαλιστικό. Διότι οι συντάξεις έχουν διαλυθεί, κύριε Βρούτση. Τι να λέμε τώρα. Ο κύριος βλέπω Βρούτσης... ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το μισό εισόδημά τους. Και μου λέει, μου κάνει... ναι κύριε Χατζηνικολάου, και μου κάνει κριτική. Γιατί δεν κάνω νέες μειώσεις ο κύριος Βρούτσης. Όχι, Βρούτσης. Όχι, δεν σας το καταλάβατε. Αυτό. Όχι. Μου κάνει κριτική δεν γιατί λέω δεν μειώσαμε. Όχι, κύριε Στρατούλη. Εκ νέου τις επιτυχίες. Δεν σας λέω αυτό. Μου κάνει κριτική σημείο. Γιατί δεν εφάρμοσα το μαθηματικό τι τύπο κάνετε. Να εξαφανίσω το εφάπαξ. Έχετε σταυρώσει μου τα κάνει χέρια κριτική. Σας. Μου κάνει δεν... κριτική γιατί δεν περιόρισα τους δικαιώματους του ΕΚΑΣ. Όχι, που λέγανε θα εξυπηρετήσει 100 εκατομμύρια ευρώ. Μα είναι δυνατόν να μου γίνεται τέτοια κριτική. Να σας πω γιατί. Μα είναι δυνατόν. Γιατί χθες. Αυτές οι πολιτικές συνανθρώπους, ο κύριος Μητρόπουλος, μα για μένα μου έκανε κριτική. Συγγνώμη κύριε δεν σας κάνω γι' αυτό κριτική. Όπως θα άκουσε τώρα ο κύριος Βρούτσης, θα τα ακούσετε κι εσείς. Βεβαίως, πρέπει κι εσείς να φύγετε από τον προεκλογικό λόγο. Είστε ακόμα σε προεκλογικό λόγο και δεν μιλώ προσωπικά για σας. Όλη η κυβέρνηση μας δίνεται την αίσθηση ότι έχουμε εκλογές σε καμιά εβδομάδα και ότι μιλάτε, υπόσχεστε, χωρίς να μας λέτε ούτε που θα βρείτε τα λεφτά. Η αγορά έξω είναι λιπόθυμη. Έχετε πάρει χαμπάρι. Θέλω στο σημείο αυτό, παρακαλώ τον κύριο.